πατέρων μας, τελείωσαν και φέτος όλες οι προηγιασμένες θείες λειτουργίες. Άπειρες δόξες και ευχαριστίες στον Άγιο Τριαδικών μας Θεόν για όλα αυτά, κατά πάντα και δια πάντα, όπως συνήθιζε να λέγει και να προσεύχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τελείωσαν μαζί και με τις προηγιασμένες θείες λειτουργίες και οι ευχές και οι προσευχές του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου. Θα μου επιτρέψετε να την επαναλάβω ακόμη μία μου φορά στην αγάπη σας. Προσήφιατο λοιπόν γονιπετής με τα δακρύων καθεκάστη, ταύτα κράζον από καρδίας προς τον Χριστόν μας, τον οποίον νοερός έβλεπε. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σώ δούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη το οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει το δελφόν μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Οι μακάριοι πατέρες μας που ερεύνησαν σε βάθος αυτά τα θέματα όρισαν με την εγνωσμένη διάκριση τους την πνευματική και θεώρησαν πολύ ωφέλιμον εις τας ψυχάς μας και εις την διάνοιά μας να εντάξουν αυτήν την μικράν πραγματική προσευχήν, αλλά τόσο μεγάλη εις ωφέλιαν ψυχής και εις τα σώματα ακόμη βοήθειαν, σε αυτήν την Αγία περίοδο της πνευματικής μας προετοιμασίας για το επίγειο αλλά και αιώνιο Πάσχα, την προσευχή λέγω του Αγίου Εφραίμ του Σύρου στας ακολουθίας σε συγκεκριμένες στιγμές. Ήθελα να υπώ ολίγα εις την αγάπη σας για το τρίτο μέρος της προσευχής, που επαναλαμβάνει πάλι με έμφαση λέγον «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα εμά πτέσματα» και προσθέτει «και μη κατακρίνει το ελφόν μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιών». Ώστε λοιπόν έχω πολύ καλά μάτια για να βλέπω τις αμαρτίες των άλλων. Δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Σαν να είμαι με οφθαλμούς αετού. Όταν πρόκειται για τα δικά μου αμαρτήματα είμαι κοντόφθαλμος. Κάνω πως δεν βλέπω. Μπορεί και να είμαι και μονόφθαλμος. Πολλές φορές μπορεί να είμαι και τυφλός. Και να το παίζω τυφλός. Οδηγός τυφλός τυφλών. Ώστε λοιπόν ο Άγιος Εφραίμ οικετεύει με τα δακρύων να του δοθεί χάρισμα. Δώρισέ με, λέγει. Δεν είναι λογικός συλλογισμός, προϊόν ο ίσιος. Είμαι αμαρτωλός. Και ποιος δεν είναι αμαρτωλός? Δεν μας χρωστάει τίποτα ο Χριστός όταν λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και λίγο και πολύ και πάρα πολύ. Όσο και να πούμε, είναι αλήθεια. Όταν λέγουμε την αλήθεια, δεν μας χρωστάει καθόλου ο ουρανός. Ίσως και μας χρειώνει. Λέγοντας αυτή την πρόταση, μόλον ότι είναι επαναληθέστατη, εάν δεν βλέπουμε διαπαντός τα αμαρτήματά μας. Δηλαδή, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Δεύτερον, να τα μισήσουμε με ένα μίσος άγιον και τέλειον. Γίνεται προσπάθεια και η οποία κρατά πολλές φορές μία ολόκληρη ζωή. Άκουσα από ενάριο τους πατέρας μέχρι το τέλος της πολιτείας των, εδώ στο Άγιον Όρος και με πολλές δεκαετίες μοναχικής και σεμνής διαγωγής, να παρακαλούσα την Παναγία μας λίγο μικρά ακόμη προσθήκη χρόνου να τους χαρίσει, ώστε να τακτοποιήσουν αυτό το πάθος της εσωτερικής κατακρίσεως και του φθόνου. Και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό τα λέγω στην αγάπη σας, της εσωτερικής κατακρίσεως και του φθόνου. Και είχα πει σε έναν γέροντα, γιατί της εσωτερικής κατακρίσεως και του φθόνου? Και για μένα το δεύτερο σκέλος, μου απήντησε ο ανάρετος αυτός πατέρας,
αυτή τη συμβουλή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Ο φθόνος άπτεται και τον τελείω. Για να γίνεις άφθονος, χωρίς φθόνο δηλαδή, πρέπει να έχεις άπλετον και απέραντον αγάπην ανιδιοτελήν. Να μην προσέχεις σε κανέναν. Είτε δίνει, είτε δεν δίνει, ό,τι δίνει μη σε απασχολεί καθόλου. Συ μιμήσου των Χριστών που μόνον δίνει. Δεν περιμένει να πάρει. Όποιος θέλει να ανταποδώσει, στον εαυτό του οφειλεί. Όχι στο Χριστό μας. Αυτός φαίνεται ευγνώμων και ευχάριστος και όχι αγνώμων και αχάριστος. Έτσι λοιπόν η εσωτερική κατάκριση, αλλά και η εξωτερική κατάκριση της γλώσσης είναι εξωτερική και η εσωτερική είναι της διανοίας. Έχει μεγάλη αντιδιαστολή με την κρίση και με την λογική μας. Και μιλούμε για συνανθρώπους μας και μάλιστα με αδελφούς μας συνασκητάς, συμμοναχάς, συμμοναχούς, λαϊκούς, λαϊκάς, στον κόσμο εδώ, μέσα στο όρος, έξω στο όρος, παντού, με αυτές τις αγαπημένες στοιχές που γνωρίζουμε, είτε φυσικούς συγγενείς, είτε πνευματικούς συγγενείς. Με ανθρώπους που γνωρίζουμε και μας γνωρίζουν, λίγο ή πολύ. Και παρόντων και απόντων να περιπολεύει η διάνοια και να κάνει κρίσεις. Και χωρίς να το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, από την κρίση να πηγαίνει στην κατάκριση και να νομίζει πως είναι κρίσεις. Όχι κρίσεις για σύγκριση, κρίσεις για κατάκριση. Και μάλιστα εσωτερική, που είναι δυσδιάκριτη, γι' αυτό είναι και δυσκολοθεράπευτη. Και έχει μεγάλη σημασία, διότι η διάνοια του ανθρώπου ιδύνεται, γλυκαίνεται, έχει μια μορφή ειδονής, πνευματικής ειδονής, κακής όμως πνευματικής ειδονής, το να σκέπτομαι για κάτι που κάνει ο άλλος και να είναι και αληθινό, όχι ψεύτικο. Διότι η κατάκριση δεν έχει σχέση με το ψέμα, έχει σχέση με την αλήθεια. Και εδώ είναι το ζητούμενο και είναι δυσκολότατο το θέμα, διότι χτυπά την λογική. Μα το έκανε, μα είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι αλλιώς. Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέγεις, ίσως και περισσότερο από ό,τι να φαντάζεσαι. Ο Θεός γνωρίζει ακριβώς το μέγεθος. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι εγώ να κρίνω και να βαθμολογήσω και να μετρήσω, διότι αυτό το διακόνημα το έχει ο Χριστός μας. Αυτό δεν είναι λογική, είναι αποκάλυψης. Ότι αυτόν τον συλλογισμό δια των άλλων, δια τον εαυτό μου και για όλους τους λαούς της γης, έναν έναν ξεχωριστά, το διακόνημα το έχει αυτός που μας έπλασε. Μας έπλασε, μας ανέπλασε, μας προνοεί, θα μας κρίνει. Και θα μας κρίνει με άπειρη αγάπη και με άπειρη δικαιοσύνη. Ο προσωπικός όμως λογισμός της κρίσεως που διολυσταίνει στην κατάκριση συμβαίνει κυρίως με το να μην έχω το χάρισμα της αυτοράσεως των δικών μου πεπραγμένων αμαρτημάτων. Και ναι, μεν πολλές φορές λέμε στην προσευχή μας «Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό» για αυτά ή εκείνα τα αμαρτήματα που έχουμε στη μνήμη μας και τα περιφέρουμε μολονότι εξομολογημένα και συγχωρημένα. Όταν όμως σχηματίζω λογισμό κατακρίσεως για τον άλλον, εκείνη τη στιγμή έχω ξεχάσει τις αμαρτίες μου, είμαι αναμάρτητος και είμαι και ένας αλάθητος πάπας προσωπικά. Και το δύσκολο δεν είναι στην κατάκριση που έχει μέσα εμπάθεια, αλλά καταλήγει η κατάκριση και στην απόλυτη διατύπωση, ότι το έκανε αυτό, δεν θα σωθεί και θα κολλαστεί. Τον τακτοποίησα λίγα, τον έβαλα εκεί που πρέπει με την εμπάθεια. Επομένως η κατάκριση καταλήγει, εάν προσέξει κανείς και δεν τα αφήσει το συλλογισμό του και δεν το κόψει, εις πέταυρον άδου καταντά. Αυτός ο λογισμός δεν έχει αγάπη, δεν έχει εσπλαχνία, δεν έχει σπλάχνα εκτιρμών αυτός ο λογισμός. Δια τούτο Άγιος Εφραίμ οικέτευε και εδέετο του Χριστού μας δακρυρών μία ολόκληρη ζωή και έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο κατασάρκα αδελφός του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, ότι ο Άγιος Εφραίμ έχει στην επίγεια ζωή του τόσα πολλά κιλά δακρύων, μετανοίας και αγάπης Χριστού, περισσότερο από το βάρος του σώματός του, περισσότερο από το κιλά της Αγίας Κολυμβήθρας. Το πιστεύω ότι κυριολεκτεί και δεν είναι έτσι στην
ρητορική έννοια του λόγου, του υμνολογικού εγκομείου του. Τέλος πάντων, ήτο ένας Άγιος ο οποίος έκλαιε διότι έβλεπε διαπαντός τα αμαρτήματά του. Τα αμαρτήματα που τα είχε κάνει πριν από χρόνια, οποιαδήποτε ήταν αυτά, και ξέρετε, στη συνέχεια των χρόνων αυτού του είδους η αυτοόραση των αμαρτημάτων είναι, ας το πούμε έτσι, μια τολμηρή διατύπωση αναμαρτησίας, ότι δεν επαναλαμβάνω στην πράξη τα αμαρτήματα, αλλά το ενθυμούμε διότι με τύψη συνείδησης, διότι είμαι ακόμη εμπαθής. Έκανα αυτά που έκανα και τώρα τόσα χρόνια πολεμούμε όχι μόνο με την ενθύμηση των αμαρτημάτων, μόνο ότι είναι συγχωρημένα και τακτοποιημένα, αλλά το πάθος θέλει χρόνια πολλά, σαν παγόβουνα να λιώσει σταγόνα, και όχι μόνο σταγόνα, αλλά με την καύση του θείου πόθου. Είναι αυτή η θεία τρώσης που λέγουν οι πατέρες, για να μπορέσει κανείς με το θείο βέλος της θείας αγάπης και μετανοίας να τακτοποιήσει τον εαυτό του. Επομένως, αυτή είναι η κατάληξη. Όταν δεν βλέπω τα αμαρτήματα τα ειδικά μου, οπωσδήποτε θα βλέπω τα αμαρτήματα του πλησίου μου, αλλά μεγενθυμένα. Δεν φτάνει που τα βλέπω και εμπαθώς, τα βλέπω και πολύ μεγενθυμένα, τα παραποιώ, τα βλέπω και διασταυλωμένα, βαδίζω σαν τον Γάμορα πλαγίος. Πού θα είναι η κατάληξη, εάν κανείς έχει και λέγει ότι έχω τόσους χρόνους στο Άγιον Όρος και αυτή την ιδιότητα έχω και είμαι έτσι και είμαι αυτό, και όμως ο λογισμός από μέσα όχι, δουλεύει, βράζει και κοχλάζει σαν Βεζούβιος. Τα έχω ακούσει από εναρέτους πνευματικούς και ξέρετε ότι η εξομολόγηση των πνευματικών αγιορητών σε άλλους πνευματικούς αγιορείτας είναι δυσκολοτάτη, πάνη δυσκολοτάτη, διότι θα πρέπει να ληχθούν πράγματα λεπτομερέστατα, τα οποία ίσως κανείς να έχει άλλη αντίληψη και γνώμη, και υπάρχει φόβος να καταρρεύσει, να γκρεμίσει αυτό το καλό είδωλο, καλή γνώμη που είχε κανείς για τον τάδε ή τον τάδε. Όμως όταν βλέπει μπροστά το φάσμα του θανάτου και της κρίσεως από το Χριστό μας, όλα πρέπει να πάνε περίπατο, όλα πρέπει να εξαφανιστούν και να δει κανείς πολύ απλά, ρεαλιστικά όπως λέμε, την αλήθεια, και η μόνη η ταπείνωση, η πραγματική ταπείνωση, η οποία μπορεί να τον σώσει ακόμη και να τον αγιάσει. Δια τούτο εικέτει ο Άγιος Εφραίμ να βλέπει διαπαντός τα δικά του αμαρτήματα, οπότε δεν θα έχει ποτέ χρόνο ούτε να ειδεί ούτε να σκεφτεί τα αμαρτήματα του πλησίου του, όχι μόνο του αδελφού του αλλά και του εχθρού του, μολονότε δεν έχει κανέναν εχθρό. Έτσι λοιπόν αυτή η ευχή των Αγίων Πατέρων που με πολύ σύνεση και διάκριση την ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες, τις νηστίσιμες όπως λέγουμε, μας ωφελεί τα μέγιστα όταν κανείς αδολισχύσει και αναλύσει πάνω σε αυτά τα θέματα. Να δοξάσουμε τον Χριστό μας για όλα αυτά τα μυστήρια και γεγονότα που μας αξιώνει, να μας αξιώσει έτι περισσότερον τις υπόλοιπες Άγιες ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, να τα διανύσουμε όπως θέλει ο Χριστός μας, για να αξιωθούμε και εμείς αυτού του Πάσχα και να συμπανηγυρίσουμε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους όπως αυτοί τον υμνολογούν τον Αναστάντα Χριστόν μας, και να αξιωθούμε Πατέρας και ληφθούμε και εμείς εκείνης της αλήπτω μακαριότητος, να μην απουσιάσει κανείς από εκείνο το πνευματικό πανηγύριο του Παραδείσου.